Η παράταση στην οποία αναφερθήκατε είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Δεν μεταβάλλει ουσιοδός τα χρονοδιαγράμματα του ΒΟΑΚ, διότι αυτό για το οποίο πρέπει να έχουμε συνείδηση είναι ότι το έργο αυτό έχει πολλά βήματα για να προχωρήσει ακόμα. Και αυτό το οποίο έγινε φανερό και με την δική μας την πρωτοβουλία και με τη συναντή που είχα και εγώ στην Αθήνα, η πιο πρόσφατη έγινε με τον κύριο Ταχιάου, είναι ότι μελετητικά το έργο αυτό χρειάζεται πολύ μεγάλη ορίμανση. Συνεπώς το ζήτημα δεν είναι αν παρατάθηκε μια τεχνική προθεσμία κατά ένα μήνα, το ζήτημα είναι η ουσία και η ουσία είναι να ικανοποιηθούν οι πολύ τεκμηριωμένες απαιτήσεις, τις οποίες προβα... προβάλλουμε και ως Δήμος Ιερακλείου, αλλά αυτό αφορά και άλλες περιοχές της Κρήτης. Μιλώ βεβαίω για τον Δήμο Ηρακλείου, για την άρση της διχοτόμησης της πόλης από τον ΒΟΑΚ και την θεραπεία των πολύ αρνητικών συνεπειών που θα είχε το έργο εάν πραγματοποιούνταν έτσι όπως έχει σχεδιαστεί σήμερα, αλλά το επιχείρημά μα είναι και ακριβώς αυτό, είναι ότι αυτός ο σχεδιασμός ε, είναι ελλειπής αυτός ο σχεδιασμός ε, είναι ένας σχεδιασμός ο οποίος πρέπει να βελτιωθεί και αυτό που προσπαθούμε είναι η βελτίωση του σχεδιασμού να γίνει προς το συμφέρον και της πόλης του Ηρακλείου. Εξελίξεις για αυτό το θέμα προφανέστατα θα έχουμε μέσα στο φθινόπωρο. Άλλωστε προετοιμαζόμαστε και για την εκδίκαση της αγωγής την οποία έχουμε καταθέσει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Και με αυτόν τον ορίζοντα συζητούμε, εξακολουθούμε να συζητούμε με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έτσι ώστε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει να το συμμεριστούμε όλοι και να δρομολογηθεί.